Από τις 3 έως τις 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον καρκίνο του μαστού και την υγεία του μαστού στη Ρόδο, όπου κύριο θέμα συζήτησης θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και οι τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του. Το Παγκόσμιο αυτό συνέδριο είναι η κεντρική διοργάνωση της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας. Ένα σημαντικό γεγονός για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, το οποίο θα παρακολουθήσουν διαζώσεις σύνεδροι διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τον μαστό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία των συμμετεχόντων για το εάν επιτέλους η μαστολογία θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ειδικότητα. Σήμερα, μία στις 8 γυναίκες εμφανίζει καρκίνο του μαστού, ενώ η νόσος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα το 2020 είχαμε περισσότερα από 7.770 νέα περιστατικά.